Με το σύνδημα «Διεκδικούμε το μέλλον μας» στηριγμένη στα αντικειμενικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο Δήμος Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Ο τόπος της ζωής μας» με θέμα τον περιφερειακό χώρο ταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, προκλήσεις, προτάσεις για τον Δήμο Καβάλας. Όπως δήλωσε ο Μάκης Παπαδόπουλος, από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, η Δημοτική Παράταξη έχει επισημάνει σε δημόσιες ανακοινώσεις την ανάγκη να γίνει δημόσιος διάλογος και δράσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Τέλος, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Παπαδόπουλος, η πρόταση των μελετητών δεν αναλύει με επάρκεια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καβάλας και δεν συνδυάζει με επιτυχία τα πλεονεκτήματα όλων των πόλεων της περιφέρειας. Όπως επισημαίνει, οι αδυναμίες αυτές θα έχουν κόστος για τις προοπτικές της Καβάλας αλλά και των άλλων πόλεων της περιφέρειας. Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν με βάση τις αντικειμενικές μας δυνατότητες και τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο Δήμος μας. Εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη όλων των πόλεων της περιφέρειάς μας με βάση τις δυνατότητες που έχει καθεμιά. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον της Καβάλας, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η περιφέρεια δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει κανένα πλεονέκτημα αναξιοποίητο. Θέλουμε λοιπόν να διαχωρίσουμε τη θέση μας από οποιαδήποτε αντιδικία με οποιαδήποτε άλλη πόλη της περιφέρειας. Δεν μπορούμε να σπαταλούμε ενέργεια και εμπιστοσύνη σε αντιδικίες με τις πόλεις περιφέρειας. Είναι ανάγκη να βρούμε όλη τη θέση μας και τον ρόλο μας μέσα στον κοινό στόχο για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός μας αφορά όλους, γιατί ξεχωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιοχής με βάση τους πόρους και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει. Γιατί καθορίζει το σχεδιασμό για την επόμενη 15ετία. Α, για όλα τα μεγάλα έργα υποδομής. Β, για τις παραγωγικές δραστηριότητες. Γ, τις επενδύσεις που θα φέρουν δουλειές και νέες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας. Είμαστε στη δεύτερη και τελευταία φάση. Έχει ξεκινήσει από το 2012 αυτή η διαδικασία. Θα ολοκληρωθεί μετά από ορισμένους μήνες. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα πιστεύουμε ότι υπάρχει ο χρόνος να ανατραπεί μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Βεβαίως ήταν πολύ καλύτερο από το 2012 να παρακολουθούμε συστηματικά την εξέλιξη της μελέτης, για να μην φτάνουμε τώρα να θέλουμε να κάνουμε ανατροπές.